Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπαζή, δημιουργό του blog networkpablamarketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 21ο βίντεο, και σήμερα θα ήθελα να σα δώσω ένα σύντομο tip παραγωγικότητα και ηγεσία. Ένα από τα βασικότερα πράγματα που καλούμαστε εμεί ω δικτυωτέ να κάνουμε σε αυτή τη δουλειά είναι το να διδάξουμε του νέου μα συνεργάτε να του διδάξουμε τι βασικέ δεξιότητε του δικτυωτή από τη μία, αλλά ταυτόχρονα να του μεταδώσουμε την οτροπία και τι συνήθειε ενό ηγέτη, ενό ανθρώπου που λειτουργεί υπεύθυνα, ανεξάρτητα και ο οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη να βρίσκει λύσει. Άκουσε τον Mark Hughes, τον ιδρυτή τη Herbalife, ότι όταν κάποιο πήγαινε στο γραφείο του με ένα πρόβλημα, θα έπρεπε να έχει μαζί του και τρει προτάσει. Να του προτείνει δηλαδή ο ίδιο τρει διαφορετικέ λύσει. Το να δίνουμε τι απαντήσει στου συνεργάτε μα για κάθε τι δεν του εξυπηρετεί απαραίτητα. Δεν του βοηθάει να μάθουν να ψάχνουν. Ξέρω ότι μπορεί να παίρνουν περισσότερο χρόνο και κόπο και ενέργεια και ίσω και χρήματα σε κάποιο επίπεδο, αλλά αν θέλουμε να αναπτύξουμε ηγέτε, ανθρώπου ανεξάρτητου δηλαδή, τότε χρειάζεται να περάσουμε στου συνεργάτε μα την οτροπία ότι χρειάζεται να ψάχνουν και μόνοι του για τι λύσει. Πριν λίγε μέρε μου έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook ένα συνεργάτη μου από το βάθο μου και με ρώτησε κάθε πότε κάνω παρουσιάσει το εκκληγή. Η απλή απάντηση θα ήταν να του πω ότι δεν κάνω παρουσιάσει στο κλικ. Η απάντηση όμω που του έδωσα ήταν ότι όλε οι συναντήσει σε όλα τα μέρη τη Ελλάδα και webinar βρίσκονται στο ημερολόγιο τη εταιρεία που βρίσκεται στο εκπαιδευτικό μα site. Το κατεύθυνα δηλαδή στο σημείο που θα μπορούσε να δει πού ακριβώ γίνεται κάθε παρουσίαση και πότε και του είπα ότι μπορεί να μπαίνει εκεί και να συμβουλεύει το ημερολόγιο αν θέλει να μάθει πού γίνονται παρουσιάσει. Για την ακρίβεια, μου πήρε περισσότερο χρόνο και περισσότερε λέξει για να το απαντήσω με αυτόν τον τρόπο, αλλά ξέρω ότι πλέον δεν θα έρθει σε μένα ούτε στα άτομα τη γραμμή αναδοχή του για να το ρωτήσει που βρίσκονται και που γίνονται οι συναντήσει. Αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να αφιερώνουμε τον χρόνο μα σε περισσότερο παραγωγικέ δραστηριότητε και επίση διδάσκει στον νέο συνεργάτη πώ να ψάχνει μόνο του. Άλλε φορέ που έρχονται συνεργάτε μου με ένα πρόβλημα ή με μια δυσκολία ή με κάτι που δεν ξέρουν να κάνουν είτε του ζητάω να μου πουν τι θα έκαναν ή τι διαφορετικό θα μπορούσαν να είχαν κάνει, είτε του κατευθύνω σε ένα κατάλληλο βίντεο αν δεν του δώσω κάποιε ιδέε εγώ από μόνο μου. Επίση, κάθε τέτοια περίπτωση για μένα είναι μια ευκαιρία να διδάξω στου συνεργάτε μου πώ να λειτουργούν ω ανεξάρτητε οντότητες. Ένα από τα πράγματα που λέω σε υποψηφίου μου, αλλά και σε νέου συνεργάτε μου, είναι ότι η δουλειά μου είναι να σου δείξω να σου μάθω όλα όσα γνωρίζω εγώ, ώστε να μην με χρειάζεσαι για να κάνει τη δουλειά. Μη φοράτε την πέρτα, την κάπα του υπερήρωα. Αφήστε του συνεργάτε σα να ζοριστούν λιγάκι, δεν πειράζει. Βρίσκοντα μόνοι του κάποιε απαντήσει. Δώσε του χώρου να αναπτυχθούν. Πιστέψτε ότι έχουν ήδη την ικανότητα να βρίσκουν λύσει και θα δείτε ότι θα έχετε κοντά σα μόνο ανθρώπου οι οποίοι λειτουργούν με ηγετική νοοτροπία. Το ίδιο κάνω και με τα παιδιά μου. Φυσικά δεν θα περίμενα από τον γιο μου που είναι 7 μηνών να στρώνει το κρεβάτι του ή να τρώει μόνο του. Αλλά από το γιο μου που είναι 7 χρονών. Περιμένουν να το κάνει, ναι. Είχα ακούσει από τον Brian Tracy ότι όταν γεννιέται ένα παιδί έχει 0% ευθύνη τη ζωή του και μέχρι να γίνει 18 χρονών η δουλειά του γονιού είναι να το βοηθήσει να αποκτήσει 100% ευθύνη τη ζωή του δίνοντά του σταδιακά και ανάλογα με την ανάπτυξή του ένα μερίδιο τη ευθύνη. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για του καινούριου μα συνεργάτε. Αν και δεν χρειάζεται να περάσουν 18 χρόνια για να συμβεί αυτό. Εσεί τι τακτικέ ακολουθείτε για να μεταφέρετε περισσότερε ευθύνε στα παιδιά ενό του συνεργάτη σα. <laughs> <laughs> αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπου και να το βλέπετε, και μοιραστείτε μαζί μου αλλά και με όλου όσου βλέπουν αυτό το βίντεο, πώ εσεί βοηθάτε του συνεργάτε σα να λειτουργούν περισσότερο υπεύθυνα. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, γράφοντα μου τι σα φάνηκε χρήσιμο σχετικά με τη σημερινή ιδέα και επίση μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να του βοηθήσει. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντα το κόκκινο κουμπί ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.